Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 36ο επεισόδιο του podcast. Το θέμα μας σήμερα έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο επεισόδιο. Το 35ο επεισόδιο, το οποίο ήταν ένα θεωρητικό επεισόδιο με θέμα τη συναισθηματική αιμομιξία. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναφερθούμε σε παραδείγματα συναισθηματικής αιμομιξίας με βάση σχόλια τα οποία είδα κάτω από το βίντεο του podcast στο κανάλι μου στο YouTube, και θα μιλήσουμε για μια στραβή ανάγνωση του προηγούμενου podcast. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Συνεχίστε να ακούτε εάν το θέλετε. Το πρώτο σχόλιο που διάβασα κάτω από το βίντεο του podcast του προηγούμενου στο κανάλι μου στο YouTube. Άλλο ένα υπέροχο podcast. Όταν εμεί μεγαλώσαμε, Όλα αυτά ήταν άγνωστα. Όλα αυτά τα περί συναισθηματική αιμομηξία. Αν κάποιο σου παρακολουθεί αυτό το επεισόδιο, δεν έχει παρακολουθήσει το προηγούμενο, α πατήσει μια παύση σε αυτό το επεισόδιο και να παρακολουθήσει το προηγούμενο, στο οποίο εξηγούμε την έννοια τη συναισθηματική αιμομηξία. Πολλέ φορέ η μητέρα μου, όταν ήμασταν 20 χρονών, έλεγε σε εμά τα παιδιά τη: Δεν με πάτε πουθενά. Δεν με πάτε καμιά βόλτα. Ενώ θα μπορούσε να πάει κάπου με τον μπαμπά μου, μια χαρά τα πήγαιναν, εκείνη ήθελε εμάς και αν ήταν δυνατόν να τη βγάζουμε βόλτα με τις παρέες μας. Είναι αυτό ένα είδος γονεοποίησης. Ευχαριστώ πολύ Θέκλα μου για όλα τα πολύτιμα που μας μαθαίνεις. Και απάντησε οπωσδήποτε κάτω από το σχόλιο αυτό ότι ναι, αποτελεί ένα είδος γονεοποίησης αυτό, η οποία γονεοποίηση είναι ένα βασικό πρόβλημα που συμβαίνει σε περιπτώσεις συναισθηματικής αιμομιξίας, όπου ο πόγονιός περιμένει από το παιδί του να το φροντίσει συναισθηματικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τι συνέβαινε με τη μητέρα της φίλης αυτής. Μπορώ να υποθέσω ότι πιθανή λόγη για να ήταν η μητέρα της τόσο ψυχοσυναισθηματικά ανώριμη ώστε να έχει παράπονο που τα 20 παιδιά της δεν την έβγαζα βόλτα με τους συνομήλικους τους Μπορεί ίσω να είχε να κάνει με μια δική τη γονιμοποίηση μεγαλώνοντα, να μεγάλωσε χωρί να έχει την ευχέρεια και την ευκαιρία να χαρεί την παιδική και νεανική τη ηλικία και να προσπαθούσε μέσω των ζώων των παιδιών τη να παλιμπεδίσει. Δεν γνωρίζω σε ποια ηλικία παντρεύτηκε η μαμά τη. Το έχω παρατηρήσει όμω ω ψυχολόγο αρκετέ φορέ ότι γυναίκε που έχουν παντρευτεί σε πολύ νεαρή ηλικία στην εφηβεία. 15, 16, 17, 18 ετών και οι οποίες μπήκαν κατευθείαν στο ρόλο της συζύγου και της μητέρας χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την συνθήκη του να ζήσουν ξέγνιαστα την εφηβική του ηλικία να έχουν παραμείνει αυτές οι γυναίκες τρόποντινα να καθυλωμένες σε εκείνη την ηλικία στην οποία βία ξέφυγαν από την εφηβεία και μπήκαν σε μια δύσκολη ενηλικίωση. Δεν είναι φυσιολογικό ένα έφηβο κορίτσι να παντρεύεται και να κάνει παιδιά. Ούτε είναι φυσιολογικό ένα έφηβο αγόρι να παντρεύεται και να γίνεται πατέρας. Δεν είναι φυσιολογική αυτή η τακτική, όμως πολύ συχνά συνέβαινε στο παρελθόν πολύ νεαρές κοπέλες, στα 15, στα 16, στα 17, στα 18, ακόμη παντελώς ανώριμες ψυχοσυναισθηματικά για να μπουν στην ενήλικη ζωή, να μπαίνουν με βίαιο τρόπο, με ψυχικά βίαιο τρόπο, στην ενηλικίωση μέσω ενός γάμου. Και πολύ συχνά ακούμε και περιπτώσεις στις οποίες κορίτσια, τα οποία μεγάλωναν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα, σε κακοποιητικές οικογένειες, να προσπαθούσαν να βρουν μια διέξοδο, δημιουργώντας μια δική τους οικογένεια. Όπως και να έχει, αποτελεί συναισθηματική αιμομιξία, αποτελεί προσπάθεια αγωνιοποίησης των παιδιών, όταν η μάνα απαιτεί από τα 20 χρόνια παιδιά της να την πηγαίνουν μαζί τις βόλτες με τους φίλους τους. Πάμε στο επόμενο σχόλιο, το οποίο είναι συνταραχτικό. Με αυτό το επεισόδιο περιγράψατε όλη τη συνθήκη μέσα στην οποία ζει ο πιο κοντινός μου συνάδελφος. Κοντεύει τα 60 και ζει με τη μάνα του. Ζούνε σαν ζευγάρι και οι αδερφές του δεν πλησιάζουν καν δυστυχώς ο ίδιος δεν καταλαβαίνει την τραγική του κατάσταση. Επίσης, όλοι στο γραφείο τον έχουν πάρει χαμπάρι. Στενοχωριέται, λέει, συνεχώς, τι θα κάνει άμα τη χάσει. Κάθε πέντε λεπτά την παίρνει τηλέφωνο. Και αυτή τον ρωτάει συνεχώς πότε θα φύγει από τη δουλειά να πάει στο σπίτι μαζί της. Η σχέση αυτή έχει πολύ γερά θεμέλια. Ούτε ο σεισμός δεν την κλονίζει. Στην αρχή στεναχωριόμουν, τώρα όχι. Είναι άξιο τη τύχη του. Αυτή είναι μια εξαιρετικά γλαφυρή περίπτωση, έτσι όπως την περιγράφει η σχολιάστρια κάτω από το βίντεο, ενός ενήλικα γιου και μάλιστα 60 ετών, άρα η μάνα του μπορεί να είναι 75, μπορεί να είναι 78, μπορεί να είναι 80, μπορεί να είναι και 85, δεν ξέρω σε ποια ηλικία τον έχει γεννήσει, ενός ενήλικα άνδρα 60 ετών, ο οποίος δεν ζει καθόλου τη δική του προσωπική ζωή, ο οποίος δεν βιώνει το πώς είναι να είναι ένας ενήλικας, ο οποίος έχει τη δική του προσωπική ζωή, το δικό του σπίτι, του το δικού του φίλους, τη δική του σχέση με ένα πρόσωπο της επιλογής του, αλλά είναι προσκολλημένος στη μάνα του, είναι στην ουσία παντρεμένος με τη μάνα του και έχουν μεταξύ τους μία σχέση που το μόνο που δεν έχει είναι το σεξ. Έχει όλα τα άλλα στοιχεία ενός ζευγαριού, ο άνδρας, ο εξιντάχρονος, ο οποίος ζει σε μια συναισθηματικά εμμομιχτική σχέση με τη μάνα του. Και μου άρεσε πάρα πολύ η τελευταία φράση στο σχόλιο, που λέει στην αρχή στεναχωριό μου, τώρα όχι, είναι άξιος της τύχης του, επειδή πραγματικά, από μια ηλικία και μετά, οι άνδρες από τα 28 και μετά και οι γυναίκες από τα 26 και μετά έχουμε πλέον την δυνατότητα να αναγνωρίσουμε δυσλειτουργικά μοτίβα στη σχέση μας με τους γονείς μας ή με άλλους ανθρώπους επειδή από αυτή την ηλικία και μετά είναι πλήρως δομικά αναπτυγμένος ο εγκέφαλός μας. Άρα ο 60χρονος γιος που ζει σαν σύζυγος της ξέρω εγώ, 75χρονης ή 80χρονης μάνας του είναι όντω άξιος της τύχης του. Τώρα αν ήταν 24 ετών και 23 ετών και 22 ετών και είχε τέτοιου είδου σχέση με τη μάνα του, δεν θα λέγαμε είναι άξιο τη τύχη του, θα λέγαμε κρίμα το καημένο το παιδί που η μητέρα το εκμεταλλεύεται συναισθηματικά και αυτό λόγω νεαρής ηλικία και λόγω έλλειψης της ικανότητας να κρίνει δεν μπορεί να αντιληφθεί τη συναισθηματική αιμομιξία που κάνει η μάνα του εναντίον του. Ένας 60χρονος όμως όντω είναι άξιο τη τύχη του. Και δεν χρειάζεται ούτε να τον εκτίρουμε, ούτε να τον λυπόμαστε. Φυσικά δεν υπάρχει και λόγος να τον κατακρίνουμε με την έννοια του να τον κοτσομπολεύουμε στο γραφείο, που λέει η κοπέλα ότι όλοι τον έχουν καταλάβει, αλλά είναι αλήθεια ότι κάποιες φορές είναι τόσο χτυπητά κάποια παραδείγματα μπροστά στα μάτια μας, που μεταφορικά μιλώντας βγάζουν μάτι και δεν μπορείς παρά να τα δεις, παρά να τα παρατηρήσεις. Και αυτά ακριβώς τα πολύ εμφανή και έντονα περιστατικά, είναι χρήσιμα γιατί μπορεί να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη ψυχοπαθολογική δομή μια σχέση συναισθηματικής αιμομιξίας μεταξύ μητέρας και ενήλικα γιου και να την καταλάβουμε και να την μεταφέρουμε και σε πιο κρυφά περιστατικά. Και σε περιπτώσεις στις οποίες δεν φαίνεται τόσο ξεκάθαρα, όπως στην περίπτωση του προηγούμενου σχολείου που η μαμά έκανε παράπονα στα παιδιά, τα οποία ήταν στα 20 τους γιατί δεν με βγάζετε μια βόλτα μαζί με τους συνομιλίκους σας. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο, το οποίο είναι επίση έτσι γλαφυρό. Με αυτό το επεισόδιο φωτογραφίζεις τη ζωή της χείρα μητέρα μου με τον αδελφό μου 45 χρόνων ανήπαντρο. Ζουν σαν ζευγάρι, φυσικά δίχως το σεξουαλικό κομμάτι και αυτή τη ζωή την απολαμβάνουν και οι δυο τους. Εμείς τα κορίτσια, δηλαδή οι κόρες της, Είμαστε έξω από το ζευγάρι, ας το πω κάπως έτσι. Δεν μπορεί τίποτα και κανένας να μπει ανάμεσά τους. Άρα έχουμε εδώ μια άλλη περίπτωση, ανδρός, 45 ετών, φυσικά single, αφού είναι παντρεμένος με τη μαμά. Πώς μπορεί να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα ή έναν άλλον άνδρα τέλος πάντων γιατί είπαμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τεροφιλόφιλοι, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι είναι παντρεμένος με τη μαμά, οπότε δεν μπορεί να έχει τη δική του προσωπική ζωή με έναν άνθρωπο που να επιλέξει ο ίδιος, είναι εκεί καθυλωμένος με τη μαμά. Και όπως λέει η φίλη, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να μπει ανάμεσά τους. Μιλάμε για έντονους ψυχοπαθολογικούς δεσμούς, για ένα έντονο δέσιμο, το οποίο... Φτάνει στα άκρα. Μπορεί δηλαδή όταν πεθάνει και η μητέρα του 60χρονου και η μητέρα του 45χρονου, να πέσουν σε μαρασμό και πολύ σύντομα να πεθάνουν και αυτοί μετά από αυτέ. Πώ πεθαίνουν κάποια αγαπημένα ζευγάρια σε προχωρημένη ηλικία, είτε την ίδια μέρα, είτε με δύο-τρει μέρε απόσταση, έτσι και αυτοί. Μιλάμε για πάρα πολύ έντονο δέσιμο, ψυχοπαθολογικό όμω, όχι υγιέ, όπω έχει ένα ζευγάρι κανονικό. Δεν είναι κανονικά ζευγάρια αυτοί, είναι σαν ζευγάρια. Πρόκειται για σχέσει συναισθηματική εμονιξία. Μια άλλη φίλη έγραψε το ακόλουθο σχόλιο. Γονιοποιημένο παιδί είναι ο πατέρας μου. Από 14 ετών ανέλαβε την ευθύνη τη οικογένεια. Ορφανός από πατέρα, η μάνα αγράμματη και μια αδερφή που κοίταγε μόνο τον εαυτό τη. Γυροκόμισε τη μάνα μέχρι τέλου, έπειτα μεγάλωσε την ανιψιά του. Παντρεύτηκε στα 40, εφόσον του το είπε η αδερφή του, η οποία δεν τον χρειαζόταν πια, εφόσον της μεγάλωσε την κόρη της. Φυσικά ο γάμος δεν ήταν καλός. Ο πατέρας μου προτιμά ένα κακό τέρι παρά να είναι μόνος του. Οπότε εδώ βλέπουμε μια περίπτωση συναισθηματική εμομικσίας η οποία ήταν όχι μόνο με τη μητέρα, αλλά και με την αδελφή. Προφανώς ο πατέρας της φίλης που γράφει το σχόλιο έμεινε ορφανός και από 14 ετών ανέλαβε την ευθύνη της οικογένειας. Ναι, ορφανό, γιατί λέει ορφανό από πατέρα, η μάνα γράμματι και μια αδερφή που κοίταγε μόνο τον εαυτό τη. Δεν γυροκόμισε μόνο τη μάνα, αλλά μεγάλωσε και την κόρη τη αδερφής του, η οποία όταν πλέον δεν τον χρειαζόταν να την υπηρετεί, και προφανώ δεν ήθελε κι αυτή να του προσφέρει κάτι, του είπε πήγαινε να Και αυτό ο άνθρωπο που μεγάλωσε ω γονιωπημένο παιδί σε συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τη μάνα του και την αδερφή του, κατέληξε να είναι συνεξαρτώμενο σε μια κακοποιητική σχέση με μια ναρκισίστρια γυναίκα. Τα περισσότερα που σα λέω τα λέω επειδή γνωρίζω το ιστορικό τη κοπέλα αυτή, η οποία μου έχει στείλει επιστολή στο κανάλι μου στο YouTube και έχω κάνει ε, ένα βίντεο με βάση την ιστορία τη παλαιότερα. Δηλαδή, εάν εξασκούμε συναισθηματική αιμομιξία στα παιδιά μας, αγόρια ή κορίτσια, Αυτά μεγαλώνοντας, αν κάποτε καταφέρουν να ξεφύγουν από το ψυχοπαθολογικό δέσιμο που έχουν με εμάς, πολύ πιθανόν να μπλέξουν με άλλους κακοποιητικούς ανθρώπους με ψυχοπαθολογική έλξη. Δηλαδή, εάν εξασκούμε συναισθηματική αιμομιξία στα παιδιά μας, τους στερούμε την πιθανότητα να μπορέσουν να μάθουν πώς είναι μια υγιή σχέση και να αναζητούν και να διεκδικούν μόνο υγιείς σχέσεις στη ζωή τους. Όπως είναι μαθημένος κάποιος, με όποια μορφή σχέσης έχει οικειότητα, αυτή τη σχέση όταν τη συναντήσει αλλού θεωρεί ότι είναι εντάξει. Δηλαδή αν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα σπίτι στο οποίο κακοποιείται ψυχικά, μεγαλώνει θεωρώντας ότι η ψυχική κακοποίηση σημαίνει αγάπη. Ότι ο πόνος σημαίνει αγάπη. Οπότε είναι πολύ πιθανόν αυτό το παιδί μεγαλώνοντας, αν δεν ψυχοεκπαιδευτεί και αν δεν ψυχοθεραπευτεί, να καταλήξει σε κακοπιτικές σχέσεις με άλλους ενήλικες στη ζωή του, τις οποίες να θεωρεί οκ, okay, τις οποίες να θεωρεί φυσικές και φυσιολογικές, ακριβώ επειδή του θυμίζουν τις σχέσεις τις οποίες έχει μάθει, τις σχέσεις μέσα στις οποίες έχει μεγαλώσει. Παίζει τεράστιο ρόλο το παράδειγμα μας ως γονείς, ως προς τα παιδιά μας. Εάν εμείς έχουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας, υγιή σχέση με τον ή τη σύντροφό μα εάν έχουμε, και υγιή σχέση με τα παιδιά μας, τότε τα παιδιά μας έχουν ένα υγιές παράδειγμα σχέσεων να καθρεφτήσουν. Αν όμως εμείς έχουμε προβληματική σχέση με τον εαυτό μας, προβληματική σχέση με άλλους ενήλικες και προβληματική σχέση με τα παιδιά μας, τότε δίνουμε ένα λανθασμένο παράδειγμα στα παιδιά μας και τα παιδιά μας θεωρούν τα φυσικά αφύσικα, και τα φυσικά φυσικά. Δηλαδή ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο η γλώσσα της αγάπης είναι τον bullying και η γλώσσα της αγάπης είναι τον ντρόπιασμα και η γλώσσα της αγάπης είναι η κακοποίηση ψυχική όταν αναγνωρίσει αυθεντική αγάπη που έχει μέσα καλοσύνη, γνιάξιμο και συνέστηση δεν θα καταλάβει ότι είναι αγάπη. Θα του φανεί ανίκεια. Δηλαδή το φυσικό θα του φανεί αφύσικο. Γιατί είναι η φυσική έκφραση της αγάπης η αυθεντική αγάπη και είναι αφύσικη η κακοποιητική σχέση που βαφτίζεται η αγάπη. Και όταν συναντήσει το αφύσικο, που είναι αφύσικο να μας κακοποιούν οι άνθρωποι που μας αγαπούν, είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει, κανένας ο οποίος αγαπά δεν κακοποιεί και κανένας που κακοποιεί δεν αγαπά η αγάπη και η κακοποίηση δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Ακόμη και αν κάποιος λέει για το καλό σου, σου τα λέω αυτά τα άσχημα λόγια, για το καλό σου σε χτυπάω κυριολεκτικά ή μεταφορικά, παρόλο που το λέει για το καλό σου το κάνω και επειδή σε αγαπώ το κάνω, δεν σημαίνει ότι τα κίνητρα του είναι αυτά τα οποία λέει. Δεν μπορεί μια κακή πράξη να έχει αγαθό κίνητρο. Δεν γίνεται να κακοποιούμε έναν άνθρωπο και να το κάνουμε από αγάπη. Η κακοποίηση έχει πάντα κίνητρο την κακία και όχι την αγάπη. Στο επόμενο σχόλιο, καλά κάνεις και δεν το μετανιώνεις που λες πικρές αλήθειες. Πρέπει να ακούμε την αλήθεια ώστε να βελτιωνόμαστε και να διορθωνόμαστε. Ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι αυτό που θα αναφέρω αποτελεί ένα παράδειγμα συναισθηματικής αιμομιξίας. Θυμάμαι κατά τη διάρκεια της ζωής μου ως έφηβη να μου λέει η μητέρα μου τα παράπονα της από τον πατέρα μου και να μουρμουρίζει πράγματα που την ενοχλούσαν από εκείνον. Ναι, αυτό είναι ένα ευκρινέ, ξεκάθαρο παράδειγμα συναισθηματικής αιμομιξίας. Όταν η μητέρα χρησιμοποιεί την κόρη σαν καλή τη φίλη, σαν κολλητή τη, σαν ψυχολόγο τη ή εξομολόγο τη. Η μητέρα δεν δικαιούται να είναι φίλη με την έφηβη κόρη της. Η μητέρα οφείλει να είναι μητέρα με την έφηβη κόρη της. Να είναι εκεί για να ακούσει αυτά που έχει να πει η κόρη της. Να είναι εκεί για να καθοδηγήσει την κόρη της. Να είναι εκεί για να καθρευτεί ένα υγιές παράδειγμα μια υγιούς προσωπικότητας και υγιών σχέσεων στην κόρη της. Όχι για να λέει στην κόρη της τα παράπονα της από τον πατέρα της κόρης της. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό που μας είπες, η μητέρα σου ως έφηβη να σου λέει τα παράπονα της από τον πατέρα σου και να μουρμουρίζει τα πράγματα που την ενοχλούσαν σε αυτόν, αποτελεί παράδειγμα συναισθηματική αιμομιξία. Πάμε τώρα στο τελευταίο σχόλιο που θα διαβάσω, το οποίο είναι επίση συνταραχτικό. Η απόλυτη ταύτιση, αγαπητή Θέκλα. Όλη μου η ζωή είναι ένα παράδειγμα συναισθηματική αιμομιξία. Μέχρι που αρρώστησα και ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και είπα και το φτάνει το γράφει με κεφαλαία γράμματα εμφατικά. Συναισθηματική αιμομιξία είναι να λείπει ο πατέρας επαγγελματικό ταξίδι και η μάνα να σε βάζει να κοιμάσαι μαζί της, ακόμα και αν ήθελες να κοιμηθείς στο κρεβάτι σου με την ησυχία σου, απλώς για να νιώθει ένα κορμί δίπλα της. Μου σηκώθηκε η τρίχα διαβάζοντας αυτό το σχόλιο. Συναισθηματική αιμομιξία είναι να γίνεσαι ο συμβουλάτορας της μάνας σου, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ως ενήλικα σχεδόν τίποτα με ψυχραιμία και ας είσαι δέκα χρόνων. Συναισθηματική μου μειξία είναι να γίνεσαι ο ειρηνοποιός της οικογένειας, γιατί όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Συναισθηματική μου μηξία είναι στο γυμνάσιο να αναγκάζεσαι να βοηθάς τη μάνα σου με τα μαθήματά της, γιατί πάει και αυτή νυχτερινό γυμνάσιο και α μην σε έχει βοηθήσει εσένα κανένας. Και όταν σήκωνες κεφάλι και έλεγες «Δεν θέλω να σε βοηθήσω, δεν είναι δουλειά μου», έπαιρνε την απάντηση από τη μάνα «Είσαι πολύ κακιά». Πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα με αυτό το σχόλιο. Είναι εσχρά συναισθηματικά αιμομιχτική η συνθήκη μέσα στην οποία μεγάλωσε η κοπέλα. Όχι ότι υπάρχει συναισθηματική αιμομιξία που να μην είναι εσχρή, αλλά αυτή είναι ιδιαιτέρως αισχρή. Θα πω μόνο αυτά γιατί όσο περνούν τα χρόνια τα παραδείγματα γίνονται ακόμα πιο σκληρά. Και φυσικά όλα αυτά σε οδηγούν στο να μην νιώθεις τα δικά σου συναισθήματα, να τα υποτιμάς και να μεγαλώνεις ένα ενήλικο παιδί μέχρι να αποφασίσεις και εσύ να σπάσεις αυτόν τον κύκλο. Και κάπως έτσι εσύ άθελά σου γαμάς τα παιδιά σου. Αυτή είναι η αλήθεια όσο σκληρή και να είναι. Αυτό το τελευταίο σχόλιο, όπως είπαμε, συγκλώνησε. Το βρήκα το χειρότερο παράδειγμα συναισθηματικής ομομιξίας από όλα όσα διαβάσαμε. Ίσως επειδή μας έδωσε έτσι πιο συγκεκριμένα παραδείγματα και ήταν και ίδια που το βίωσε, οπότε μπορούσε να μιλήσει. Ενώ για παράδειγμα όταν μας έλεγαν για κάποιον στη δουλειά ή για τον αδερφό τους δεν είχαν συγκεκριμένα παραδείγματα. Αποτελεί ένα παράδειγμα συναισθηματική αιμομιξίας από μητέρα προ κόρη. Μα είπε ότι όταν ο πατέρα τη έλειπε σε ταξίδι, η μάνα τη την έβαζε να κοιμάται μαζί τη για να νιώθει ότι έχει κάποιον δίπλα τη. Η μόνη περίπτωση στην οποία δικαιολογείται να κοιμάται το παιδί μαζί με τη μάνα στο ίδιο κρεβάτι είναι η περίπτωση που το παιδί είναι βρέφος και θυλάζει. Είναι βρέφος και έχει κολικούς. Είναι βρέφος και είναι άρρωστο. Από τη στιγμή που το παιδάκι περνάει από τη βρεφική ηλικία στην υπιακή ηλικία, για το καλό της ψυχοσυναισθηματικής υγείας τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και τη εξέλιξη του παιδιού, πρέπει η μητέρα να σταματάει τη συγκίνηση με το παιδί. Και σε όλε τι περιπτώσει συγκίνηση μητέρα με μεγαλύτερο παιδί ή συγκίνηση πατέρα με μεγαλύτερο παιδί, που να μην είναι βρέφο δηλαδή. Υπάρχει έντονο το στοιχείο ότι ο γονιός που κοιμάται μαζί με το παιδί θέλει να νιώσει ότι έχει κάποιον στο κρεβάτι του. Πώς κάποιοι κοιμούνται με τα σκυλιά τους, και βάζουν τη γάτα ή το σκύλο στο κρεβάτι και λένε νιώθω όμορφα γιατί υπάρχει ένα ζεστό σώμα στο κρεβάτι και μου δίνει αγάπη το σκυλάκι και το γατάκι. Το να κάνεις συναισθηματική αιμομιξία στο σκύλο σου και στη γάτα σου δεν είναι τραγικό. Το να κάνεις όμως συναισθηματική αιμομιξία στο παιδί σου είναι. Είναι. Οι γονείς οφείλουμε να φροντίζουμε τα παιδιά μας. Η όποια διάδραση έχουμε οι γονεί με τα παιδιά μα πρέπει να είναι ούτω ώστε να προσφέρουμε εμεί τα παιδιά μα και όχι να λάβουμε από τα παιδιά μα. Είναι εντελώ λαθασμένη. Είναι ψυχανόμαλια, μου επιτραπεί ένα όρο τη αρκό. Είναι παθολογική η στάση ζωή ότι ως γονιός δικαιούμαι να αντλήσω ικανοποίηση, συναισθηματική, ευχαρίστηση, ναρκισιστική τροφοδοσία από τα παιδιά μου. Και θα το πω ξανά και θα το ξαναφωνάξω τα παιδιά και τα μάτια μας. Τα παιδιά και τα μάτια μας, τα παιδιά και τα μάτια μας. Αυτά ήταν τα σχόλια τα οποία επέλεξα να σας διαβάσω κάτω από το βίντεο που ανέβηκε το προηγούμενο επεισόδιο για τη συναισθηματική αιμομιξία στο κανάλι μου στο YouTube. Και τώρα πάμε να διαβάσουμε μια στραβή ανάγνωση αυτού ακριβώς του ιδίου του επεισοδίου. Αυτή η στραβή ανάγνωση, η στραβή ακρόαση του προηγούμενου επεισοδίου έγινε από μια κοπέλα η οποία συμμετέχει στο τέταρτο επίπεδο του καναλιού μας, στη συνδρομή και είναι μια κοπέλα η οποία συμμετέχει στην ομάδα που κάνουμε Q&A στο κανάλι μου στο YouTube κάθε Τετάρτη βράδυ 9 με 11 με όσες γυναίκες βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, εάν παρακολουθείτε το podcast σε βίντεο στο YouTube, στην περιγραφή του βίντεο, εάν το παρακολουθείτε σε μια πλατφόρμα podcast, μπορείτε να πάτε στο κανάλι μου στο YouTube και να δείτε τι γίνεται με τη συμμετοχή. Στη συμμετοχή λοιπόν έχουμε μια ομάδα στο τέταρτο επίπεδο με γυναίκες που συναντιόμαστε εβδομαδιαία μέσω Zoom και συζητούμε θέματα ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και σχέσεων. Είναι μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα ερωτήσεων και απαντήσεων. Η κοπέλα αυτή, η οποία θέτει το ερώτημα, ποια είναι αυτά τα πόνερα τη ψυχή μου που με κάνουν ω ενήλικη να σκύβω πάνω από το βασανιστή μου με αίσθημα στοργή και συμπόνια, και το θέτει αυτό το ερώτημα μετά που αντιλήφθηκε ότι έκανε μια στραβή ανάγνωση του επεισοδίου για τη συναισθηματική εμωμιξία, είναι η κοπέλα της οποίας η επιστολή ήταν η βάση για το βίντεο μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά. Σπάζοντας το no contact η συνεξάρτηση κάνει πάρτι. Θα βάλω στην περιγραφή του επεισοδίου το link για εκείνο το βίντεο. Και επίσης η ίδια κοπέλα η οποία μας έδωσε και update για αυτή την επιστολή. Και θα βάλω επίσης στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου το βίντεο με τίτλο «Αγωνιστικό update στο βίντεο μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά και γράμμα απελευθέρωσης». Θα σας περιγράψω λίγο το περιεχόμενο αυτών των δύο βίντεο και αν θέλετε μπορείτε να πάτε στο κανάλι μου να τα ακούσετε γιατί είναι χρήσιμα βίντεο και έχουν εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους. Και θα δείτε και στα σχόλια κάτω από τα βίντεο στο κανάλι στο YouTube ότι αρκετοί άνθρωποι ταυτίστηκαν. Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα νεαρή γυναίκα, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω έξι αν θυμάμαι καλά, είχε μπει σε μία σχέση από απόσταση με έναν άνδρα, ο οποίος θα μπορούσε να ονομαστεί μαμάκιας με βάση την ορολογία της Αρκό. Με έναν άνδρα υπερβολικά προσκολλημένο πάνω στη μητέρα του. Ο άνδρας αυτός εξασκούσε ναρκισιστική κακοποίηση πάνω σε αυτή την κοπέλα για όλο το διάστημα της σχέσης τους. Σε κάποια φάση η κοπέλα πήρε την απόφαση να χωρίσει μαζί του και πήγε και no contact, δηλαδή έκοψε κάθε επαφή, αλλά με αφορμή το θάνατο και την επερχόμενη κηδεία του πατέρα του, έσπασε το no contact και πήγε να τον συναντήσει. Και μάλιστα ταξίδεψε 600 χιλιόμετρα για να πάει να τον συναντήσει. Και εκεί όταν το συνάντησε κατά τη διάρκεια των δεκτενομένων της κηδείας, βίωσε μία πολύ άσχημη συμπεριφορά και από τον ίδιο και από τη μητέρα του. Στο δεύτερο βίντεο που είναι update για το βίντεο μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά, η κοπέλα μπήκε στη διαδικασία, εφόσον συμμετέχει στην ομάδα στο τέταρτο επίπεδο και την παρότρινα και εγώ, να γράψει ένα γράμμα προς τον κακοποιητή της, προκειμένου να του εκφράσει τι αντιλήφθηκε για τη μεταξύ του σχέση μετά από την κηδεία του πατέρα του. Και εκείνο το βίντεο, το update, αγωνιστικό update είναι ο τίτλος στο βίντεο «Μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά και γράμμα απελευθέρωσης» και σε εκείνο το βίντεο αρκετοί άνθρωποι σχολίασαν κάτω από το βίντεο ότι ταυτίστηκαν με το γράμμα απελευθέρωσης και ότι ενδυναμώθηκαν ώστε να αφήσουν πίσω τους κακοποιητές τους. Οπότε η κοπέλα αυτή την προηγούμενη εβδομάδα μετά που παρακολούθησε το podcast, άφησε ένα μήνυμα στην ομάδα που έχουμε στο Viber, οι κοπέλε που είμαστε στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή και λέει: Έχω ακούσει το podcast και έχω συγκλονιστεί και λυπάμαι τον πρώην μου. Τη απάντησα εγώ ότι δεν είναι καλή ιδέα και μήπω το έχει δει στραβά και στείλε μου μια επιστολή. Πώ το σκέφτηκε. Και γράφει. Ακούω το podcast. Ω Θεέ μου, αυτό σου περιγράφεται στο podcast είναι ο πρώην μου ένας άνθρωπος που πέρασε την παιδική του ηλικία σε νοσηρό περιβάλλον, χωρίς υγιή ψυχοσυναισθηματικά όρια, μαθαίνοντας να έχει μόνο υποχρεώσεις στους γονείς του, οι οποίοι του ρουφούσαν απαιτητικά την ενέργεια για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Το μυαλό μου ξεκινάει να δημιουργεί εικόνες. Εικόνες που έζησα. Τον θυμάμαι να έχει μόνιμο άγχος στη φροντίδα τους. Η κοπέλα αυτή είναι γύρω στα 40 και ο πρώην σύντροφό τη, στον οποίο αναφέρεται, γύρω στα 45. Θυμάμαι να έχει μόνιμο άγχο στη φροντίδα του. Να τρέχει να εξισορροπήσει του μεταξύ του καυγάδε. Να χάνει την ξεκούρασή του ή τη διασκέδαση για να του μαγειρέψει στην ώρα του. Να έρχεται αντιμέτωπο με τα καπρίτσια του. Τώρα νιώθω λύπη. Βαθιά λύπη. Η εικόνα του στο μυαλό μου αρχίζει να μην είναι ρεαλιστική. Βλέπω το ψυχικά κακοποιημένο παιδί. Θα είναι γύρω στα έξι. Όπω σε εκείνη τη φωτογραφία που βρήκα πεταμένη και τη στόλησα στο σαλόνι του. Η θλίψη σε εκείνα τα ματάκια με καταρακώνει. Σαν να μου φωνάζει την ανάγκη του για στοργή, φροντίδα, αγάπη. Του πήραν τη ξεγνιασιά οι ίδιοι οι του. Τα μάτια μου είναι υγρά τώρα. Τον ενηλικιώνω πάλι στη σκέψη μου. Μήπως τον αδίκησα. Μήπως φοβάται να συνδεθεί μαζί μου εξαιτίας της υποχρέωσης που νιώθει απέναντι στους γονείς του. Εδώ θυμάμαι να σας πω ότι καθόλου το διάστημα της σχέσης τους δεν τόλμησε ποτέ, δεν αποτόλμησε ποτέ αυτός να πει στη μητέρα του ότι η κοπέλα του ήταν μητέρα δύο παιδιών. Την παρουσίαζε ο σύγκολη γυναίκα που δεν είχε παιδιά. Γιατί φοβόταν την αντίδραση της μάνας του αν μάθαινε ότι η κοπέλα με την οποία είχε σχέση και ερχόταν στο σπίτι τους να μένει κάποια Σαββατοκύριακα, ότι ήταν μητέρα. Μήπως φοβάται να συνδεθεί μαζί μου εξαιτία τη υποχρέωση που νιώθει απέναντι στους γονείς του. Όλη αυτή η αποφευκτικότητα θα μπορούσε να είναι κομμάτι της καταστροφικής συνέπειας της γονιοποίησης. Αποφευκτικότητα είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιος αποφεύγει να συνδεθεί και έχουμε κάνει εδώ στο podcast το επεισόδιο που μιλάμε για τα στυλ δεσμού και τα στυλ προσκόλλησης με βάση τη θεωρία της προσκόλλησης του Μπόουλπη. Που το αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης ή το αποφευκτικό στυλ δεσμού παρατηρείται σε ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται να συνδεθούν και αποφεύγουν να συνδεθούν και πληγώνουν τους άλλους. Νομίζω πως έχω κάποιες τύψει αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν του φέρθηκε αγαπητικά εκτός από εμένα και τώρα τον και εγώ. Και τώρα τον κατακεράβνωσα κι εγώ. Πάλι βλέπω το παιδί μέσα του. Θέλω να το αγκαλιάσω, να το φιλήσω, να του πω όμορφα λόγια. Να το προστατεύσω από τα ενεργειακά βαμπύρ που το γέννησαν. Μήπως να του στείλω το podcast της Θέκλας. Η επιθυμία μου να το βοηθήσω είναι τεράστια. Η επιθυμία μου να το βοηθήσω είναι τεράστια. Μάλλον να το πιάσω από το χέρι και να τον τραβήξω από τη λάσπη που το σκέπασε έχει καλή ψυχή, αλλά λάθος πρότυπα σκέφτομαι. Ή μήπως δεν έχει καλή ψυχή. Ψάχνω το βίντεο της κηδείας, δεν πρέπει να ξεχάσω. Το βίντεο που σας λέω ότι υπάρχει στην περιγραφή του επεισοδίου. Δεν πρέπει να ξεχάσω πως όλη του τη στοργή την εξαντλούσε στους γονείς του. Εμείς έλεγε. Αυτός και οι γονείς του ήμασταν οι εμείς. Και εγώ ήμουν η εσύ. Αυτό το παιδί λοιπόν μεγάλωσε και διάλεξε να γίνει μια μικρογραφία της μητέρας του. Διάλεξε. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσω. Γνωρίζω πως δεν είναι η θέση μου ούτε να σώσω άλλους ανθρώπους, πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι δεν το θέλουν, ούτε να ρουφάω τα αρνητικά τους συναισθήματα για να τους απαλύνω. Η αγάπη είναι μοίρασμα, η αγάπη είναι υγεία, είναι φως. Έτσι τη φαντάζομαι δηλαδή, γιατί στην πραγματικότητα Ποτέ μου δεν είδα την ομορφιά της. Παίρνω το email της φίλης, το σημειώνω για το σημερινό επεισόδιο, το βάζω στο χώρο που είχα το υλικό για το σημερινό επεισόδιο και σκέφτομαι ότι αυτή η παρέμβαση που έγινε στο chat του Viber τη βοήθησε να συνέλθει και τη βοήθησε να αντιληφθεί όλα αυτά τα πολύ σοφά που γράφει ότι δεν είναι δική μας δουλειά εμάς να παλύνουμε τον πόνο των άλλων, δεν είναι η θέση μας να σώσουμε τους άλλους ανθρώπους, να ρουφάμε τα αρνητικά τους συναισθήματα για να τους απαλύνουμε τον πόνο. Και είναι πολύ ορθή η σκέψη της ότι πρέπει να ξανακούσει το βίντεο που έγινε με θέμα την ιστορία της με τον πρώην της, μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά, Ωστε να θυμηθεί και να μην ξεχάσει πόσο σκληρά τη φέρθηκε και κατά τη διάρκεια τη σχέση του και κατά τη διάρκεια εκείνη τη ημέρα, εκείνου του 24ωρου που πήγε στην κηδεία. Εδώ θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα όταν διακόπτουμε μια σχέση με έναν κακοποιητικό άνθρωπο και αποφασίζουμε να πάμε no contact, να τηρούμε τον no contact, οπωσδήποτε και να προετοιμάσουμε ένα βίντεο εικονικό μέσα στο μυαλό μας που να έχει μέσα αποσπάσματα από όλες τις άσχημες και κακοπιτικές στιγμές που βιώσαμε με τον άνθρωπο με τον οποίο βρισκόμασταν σε σχέση και αποφασίσαμε να χωρίσουμε για να γλιτώσουμε από την αρκισιστική του κακοποίηση. Ούτως ώστε όταν νιώθουμε ότι είμαστε ευάλωτοι να τον πάρουμε, να την πάρουμε ξανά τηλέφωνο, να ξαναξεκινήσουμε αυτό το φαύλο κύκλο της κακοποίησης, να παίζουμε σε λούπα στο μυαλό μας αυτό το βίντεο με τα αρνητικά στιγμιότυπα, ώστε να συνερχόμαστε. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι βρίσκουν πως είναι αρκετά χρήσιμο να σημειώνουν σε ένα ημερολόγιο κακοποίηση μετά που θα τελειώσει η σχέση, τα περιστατικά κακοποίηση, ούτω ώστε να τα ξαναδιαβάζουν στην περίπτωση που θα δηλιάσουν και θα νιώσουν ευάλωτοι στο να λυπηθούν τον κακοποιητή του ή να πάνε πίσω σε αυτόν. Κάνω αυτέ τι σκέψει διαβάζοντα το email και επίση κάνω την εξή σκέψη. Η κοπέλα αυτή, όταν μίλησε για πρώτη φορά στην ομάδα που έχουμε στο τέταρτο επίπεδο, είπε ότι μεγάλωσα σε μια πολύ όμορφη οικογένεια, είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός πατέρας, η μάνα μου είναι πολύ καλή μητέρα, και δεν έχω κάποιο λόγο να είμαι συνεξαρτώμενη... γιατί και ο πρώην σύζυγος της πατέρας των παιδιών της είχε ένα στυλ προσωπικότητας και την ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα αλλά και ο πρώην σύντροφος της αυτό ο τύπος με την κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά επίσης έχει ένα στυλ προσωπικότητας. Όταν το είπε, αυτό που της είχα πει σε εκείνη την πρώτη συνάντηση μερικούς μήνες πριν ήταν «Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να ψυχοεκπαιδευτείς και να ψυχοθεραπευτείς και θα καταλάβεις μετά κατά πόσον η παιδική σου ηλικία ήταν τέλεια και οι γονείς σου ήταν τέλειοι. Ως ψυχολόγος με την κλινική πείρα που έχω και την εκπαίδευση που έχω, ακούγοντας το πώς λειτουργεί στις ενήλικες σου σχέσεις, μου φαίνεται εξαιρετικά παράδοξο να είχε μια ιδανική παιδική ηλικία έτσι όπω την περιγράφει τώρα. Δεν αμφισβητώ την ειλικρινιά σου. Είμαι σίγουρη πω λε αυτό που νιώθει και αισθάνεσαι αυτό που πιστεύει. Όμω, δώσε χρόνο στον εαυτό σου για να ανακαλύψει τι πραγματικά έγινε με σένα και πω έχει εξελιχθεί να είσαι μια ενήλικα η οποία πουλά τον εαυτό σου φθηνά και καταδέχεσαι να μπαίνει σε μεσοβέζικε σχέσει όπου να δίνει τα πάντα και να παίρνει ψίχουλα. Σε αυτό το σημείο σα θυμίζω το επεισόδιο του podcast από την πρώτη σεζόν με τίτλο Bread Crumbing. Μήπω αρκεί σε ψύχουλα αγάπη. Έκανα λοιπόν αυτέ τι σκέψει, αποθήκευσα τι πληροφορίε της κοπέλα και μετά από λίγο παίρνω ένα δεύτερο email από αυτήν, το οποίο έχει τίτλο Update. Θέκλα μου. Μεγάλωσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που μέχρι πρότινος θεωρούσα εξαιρετικό. Η μητέρα μου είναι ένα γονιοποιημένο παιδί, καθώς έχοντας τέσσερα μικρότερα αδέρφια, μια εποχή που στα χωριά οι άνθρωποι ασχολούνταν με τον αγροτισμό, κλήθηκε από πρώιμη ηλικία να φροντίζει τα αδέρφια της, να μαγειρεύει στο σπίτι κτλ. Κλασική περίπτωση γονεοποίησης μεγάλου κοριτσιού μιας πολίτεκνης οικογένειας στην επαρχία. Κλασική περίπτωση. Ακόμη και σήμερα η μάνα μου φαίνεται να θέλει να έχει κάποιον έλεγχο στα αδέρφια της, τα οποία είναι 55 χρονών και πάνω. Η δε γιαγιά μου βαθιά είναι εξαρτώμενη. Πάμε τώρα να μάθουμε τον πατέρα της πώς είναι. Ο πατέρας μου, μοναχοπέδη, με μία μητέρα αρκετά σκληρή, πιθανόν ναρκισό, είχε αρκετά ναρκισιστικά ξεσπάσματα. Δεν ξέρω αν ήταν ναρκισιστής ή απλώς είχε ξεσπάσματα. Ένας άνθρωπος που έχει αρκετά ναρκισιστικά ξεσπάσματα οργής, είναι ναρκισιστής. Τώρα ένας άνθρωπος να έχει ένα ξέσπασμα οργής που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ναρκισιστικό και μετά να συγκλονιστεί από τη ζημιά που έχει προκαλέσει στους άλλους βγάζοντας έτσι ορμητικά την οργή του να μετανοήσει, να ζητήσει συγγνώμη, να διορθώσει τον τρόπο του δεν θα το πούμε ναρκισιστή. Αλλά έναν πατέρα ο οποίος έχει αρκετά ναρκισιστικά ξεσπάσματα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαι σίγουρη αν ήταν ναρκισιστής Μάλλον δεν μπορούμε να αποφανθούμε ότι δεν είναι βέβαιο ότι δεν είναι αρκισιστής. The writing is on the wall. Νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα. Γενικά ο πατέρας μου ήταν φιλότιμος και μας φρόντιζε πάρα πολύ. Έτρεχε για ό,τι χρειαζόμασταν. Ήταν ενεργός πατέρας στη ζωή μας. Ταυτόχρονα όμως θύμωνε εύκολα. Με έδερνε τακτικά. Εμένα όχι την αδερφή μου. Ίσως γιατί εγώ ήμουν φύση αντιδραστική. Δεν δικαιολογείται κανένας πατέρας να δέρνει την κόρη του επειδή είναι φύση αντιδραστική. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Θυμάμαι την τελευταία φορά που με χτύπησε ήμουν 18 χρονών κοπέλα. Και ακόμη διερωτώμαστε αν ήταν αρχισιστής. Κοιμόμου για μεσημέρι και του φώναξα γιατί ξυριζόταν και έκανε φασαρία. Ξαφνικά πετάχτηκε στο δωμάτιό μου και με χτυπούσε με μανία λέγοντας μου «Αφού δεν με σέβεσαι θα με φοβάσαι». Γενικώ χτυπούσε για ανύπαρκτο λόγο. Ναρκισιστής. Θύμωνε και απορριθμιζόταν. Ναρκισιστής και οι ναρκισιστές απορριθμίζονται συναισθηματικά. Και οι ναρκισιστές υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή με τα στρες. Και οι ναρκισιστές έχουν τραύματα. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζονται τα τραύματά τους. Τα διαχειρίζουν με υπευθυνότητα, φιλότιμο και λεβενδιά ή τα διαχειρίζονται σαν κακομαθημένα πεντάχρονα που βγάζουν το άχτι τους πάνω στους άλλους. Θυμώνω πολύ με τους ναρκισίστες γονείς. Γίνομαι έξαλλη. Και τη μαμά μου έχει χτυπήσει νομίζω ο πατέρας μου. Δεν ήμουν μπροστά αλλά το κατάλαβα. Πολύ πιθανό να χτύπησε και τη μαμά σου. Άμα χτύπησε την κόρη του γιατί να μην χτύπησε τη γυναίκα του. Ενώ τι θα τον σταματούσε να χτυπήσει τη γυναίκα του τη στιγμή που χτυπούσε την κόρη του ω παιδί, ω έφηβο και ω νεαρή ενήλικα, 18 ετών να σε χτυπήσει, Πολλέ φορέ ένιωθε να ακού ένα τρομερό δίχρονο. Έτσι, τα temper tantrums, τα ξεσπάσματα οργή των ναρκιστών, προσωμιάζουν με αυτά των δίχρονων παιδιών. Τόση είναι η συναισθηματική του οριμότητα. Γιατί πρόκειται για τεμπέληδε ανθρώπου οι οποίοι προτιμούν να βγάζουν το ξερατό του πάνω στου άλλου και όχι να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του. Ο πατέρα μου δεν μιλούσε για τα συναισθήματά του. Ήταν σαν ένα τρομερό δίχρονο με ξεσπάσματα. Το γεγονό ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί ο ίδιο και να αυτορυθμιστεί και ρυθμιζόταν μέσα, είναι μια άλλη γκράντε απόδειξη ότι είναι ένα αρκησιστή. Από την άλλη, όμω, ήταν δίπλα μου στα πάντα. Να με συμβουλεύσει, να με σπουδάσει, να με τρέξει όπου χρειαζόταν και ό,τι χρειαζόταν. Θα μπορούσε να είναι ένα κοινοτικό ναρκήσιστη. Ο οποίο να ήθελε να παρουσιάζεται ω καλό πατέρα και σε εσά και στην κοινωνία, αλλά να μην μπορεί να κρύψει από το σπίτι του την ναρκήσιστική του φύση. Και η μαμά μου, σούπερ μητρική. Οκ. Okay, με τι τακτικές τη δεκαετία του 90, αλλά εξαιρετικά φροντιστική και δοτική δεν μας έβαλαν ανάμεσα στη σχέση τους, στους τσακωμούς τους, στις ανάγκες του σπιτιού, σε ό,τι προέκυπτε στην υγεία τους. Μα δεν σημαίνει ότι η... μόνο η γονιοποίηση σε καθιστά συνεξαρτώμενο και η κακοποίηση σε καθιστά συνεξαρτώμενο ή σε Είσαι... στρέφει προς τη συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση είναι μια αντίδραση ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα του υποσυνειδητού για να αντέξει το τραύμα. Είτε το τραύμα είναι ψυχική κακοποίηση, σωματική κακοποίηση, ξύλο και ούτω καθεξή, είτε το τραύμα είναι συναισθηματική αιμομηξία και γονεοποίηση. Ο συνεξαρτητικό τρόπο δεσίματο έχει να κάνει με την αντίδραση του υποσυνειδητού, τον υποσυνείδητο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα, phone, όπω ονομάζεται στα αγγλικά, του να μαζευτεί να σμικρινθεί και να ικανοποιεί τι ανάγκε του άλλου προκειμένου να μην τραυματιστεί ξανά. Με την αδελφή μου έχω καλή σχέση, είναι μικρότερη πέντε χρόνια. Κατά κάποιο τρόπο ένιωθα μια μικρή μαμά. Πρόσεξε την αδελφή σου, πάει τη μαζί σου και φοβόμουν να μην φάει ξύλο από τον μπαμπά μου. Ήμουν πάντοτε stand-by αν γίνει κάτι να μπω μπροστά. Αυτό είναι γονεοποίηση. Να φροντίζει για την αδελφή σου. Τελικά δεν χρειάστηκε ποτέ. Δεν χρειάστηκε γιατί μπαίνει εσύ μπροστά και τη έτρωγε. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν η συμπεριφορά του σωτήρα που έχω προκύπτει από την ανάγκη να προστατεύσω το πληγωμένο παιδί μέσα μου είναι κατάλοιπα μεγάλη αδερφή ή είναι στα πλαίσια τη συνεξάρτηση. Και τα τρία. Και τα τρία. Είναι πολυπαραγοντικά τα αίτια του πώς λειτουργούμε. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο που μας επηρεάζει. Πολλά πράγματα μας επηρεάζουν και πολλά τραύματα μας επηρεάζουν. Γι' αυτό και μιλήσαμε και σε αυτό το podcast για το τραύμα. Για τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού μπορείτε να ανατρέξετε στα επεισόδια της πρώτης σεζόν του podcast... όπου είναι αριθμημένα και στο playlist του podcast στο κανάλι μα στο YouTube... αλλά και στο ίδιο το podcast αν το παρακαλουθείτε στο Spotify ή οπουδήποτε αλλού. Αναρωτιέμαι λοιπόν... Αν η συμπεριφορά του σωτήρα προκύπτει από την ανάγκη να προστατεύσω το πληγωμένο παιδί μέσα μου, είναι κατάληπα μεγάλη αδερφή είναι στα πλαίσια τη συνεξάρτηση. Και τα τρία. Ποια είναι αυτά τα απόνερα τη ψυχή μου που με κάνουν ω ενήλικη να σκύβω πάνω από το βασανιστή μου με αίσθημα στοργή και συμπόνια. Αυτό ήταν το email της κοπέλας, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη στραβή αναγνώση ή τη στραβή ακρόαση του ζητήματος της συναισθηματικής αιμομιξίας. Λοιπόν, επειδή προέρχομαι από το χώρο της Εκκλησίας, έχω μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία και μεγαλώνοντας έχω διαφοροποιηθεί, γνωρίζω έναν όρο θρησκευτικό, ο οποίος λέγεται δεξιός πειρασμός. Με βάση τη θρησκευτική αφήγηση, όταν σκεφτόμαστε ότι πρέπει να κάνω το καλό για κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να πάθει βλάβη ζημιά και φθορά η ψυχή μας, λένε είναι δεξιός πειρασμός. Και καλά ο σατανάς σου βάζει την ιδέα ότι πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα που είναι για το καλό, ενώ στην πραγματικότητα σε ξεγελάει για να βλάψει την ψυχή σου. Ε, μου ήρθε αυτό ο όρο στο μυαλό τώρα. Λέω, έχω αποστασιοποιηθεί από την Εκκλησία, δεν είμαι όπω ήμουν παλιά, αλλά έχω το θρησκευτικό και θεολογικό λίγκο μέσα στον εγκέφαλό μου. Θεωρώ ότι ένα συνεξαρτόμενο σε αποθεραπεία είναι πολύ πιθανόν να έχει υπαναχώρηση, ε, το λεγόμενο relapse στα αγγλικά, να έχει μια έξαρση της συνεξάρτησης όταν ακούει για περιστατικά κακοποίηση παιδιών και όταν ταυτίζει τον κακοποιητή του με ένα κακοποιημένο παιδί. Και πολλές φορές οι ναρκισιστές οι ίδιοι χρησιμοποιούν ως φτηνή δικαιολογία για τις κακοποιητικές τους πράξεις το γεγονός ότι είχαν μια δύσκολη παιδική ηλικία, μια ψυχικά κακοποιητική παιδική ηλικία, ότι οι γονείς τους τους εκμεταλλεύονταν, ή ότι οι γονείς τους είχαν συναισθηματική μομιξία μαζί τους... ή ότι ήταν αγωνιοποιημένα παιδιά... ή ότι είχαν τραύματα... και επειδή ακριβώς είχαν τραύματα... αυτό τους εξουσιοδοτεί να προκαλούν τραύματα... ως ενήλικες σε άλλους ενήλικες ή μικρά παιδιά στη ζωή τους. Αυτό δεν αποτελεί λόγο... ούτε δικαιολογία για να κακοποιούμε τους άλλους... το γεγονός ότι εμείς μεγαλώσαμε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Ίσα-ίσα που ένα άνθρωπο ο οποίο έχει βιώσει την κακοποίηση στο πετσί του, οφείλει να είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένο και πολύ πιο φιλότιμο όσον αφορά στο να μην κακοποιήσει του άλλου. Ξαναλέω ότι όλοι μα έχουμε τραύματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μεγάλωσε σε ένα τέλειο και ιδανικό περιβάλλον. Και υπάρχουν άνθρωποι με περισσότερα τραύματα και άνθρωποι με λιγότερα τραύματα. Έχω γνωρίσει ανθρώπους με πολύ σοβαρά ψυχικά τραύματα και πολύ σοβαρή κακοποίηση κάθε μορφή στην παιδική του ηλικία, οι οποίοι επέλεξαν το δύσκολο και δύσβατο δρόμο της αρετής, το λιγότερο ταξιδεμένο δρόμο. Επέλεξαν συνειδητά να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι από τους γονείς τους και να σκορπούν γύρω τους αγάπη, φροντίδα και νιάξιμο και όχι κακία, έχθρα, μίσος και χολή όπως έκαναν οι γονείς τους. Και γνωρίζω φυσικά και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αυτά που βίωσαν τα κακοποιητικά στην παιδική του ηλικία επιλέγουν να τα ξεράσουν στο πολλαπλάσιο στους συνανθρώπους τους. Δεν αποτελεί ούτε λόγο, ούτε δικαιολογία για την κακοποίηση άλλων ανθρώπων η δική σου δύσκολη παιδική ηλικία. Ούτε το γεγονός ότι απορριθμίζεσαι αποτελεί δικαιολογία. Ένα καλοήθη άνθρωπο, όταν απορριθμιστεί συναισθηματικά, θα αναζητήσει να ρυθμιστεί, να αυτορυθμιστεί. Θα πάει ένα περπάτημα στη φύση, θα κάνει ένα ζεστό ντουζ ή ένα ζεστό μπάνιο, θα κάνει πράγματα προκειμένου να επανέλθει. Θα ακούσει ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο, θα κάνει γυμναστική, θα ακούσει μουσική, θα γράψει ημερολόγιο συναισθημάτων, θα φροντίσει να επαναφέρει τον εαυτό του με ευθύνη απέναντι στου άλλου. Ένας κακοήθης άνθρωπος όταν απορριθμιστεί θα χρησιμοποιήσει όποιο βρει μπροστά του προκειμένου να ξεσπάσει την αγριότητα του. Και είναι φοβιστικό το πώς τα κακοποιημένα παιδιά που μεγαλώνουν και γίνονται κακοποιητικοί ενήλικες συντάσσονται με τους κακοποιητές τους. Εμείς, εγώ και ο μπαμπάς, εγώ και η μαμά, εμείς, εσύ είσαι κάτι άλλο, εμείς ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει κακοποιητικά και μεγαλώνοντας ενώ ζει σε μια σύγχρονη κοινωνία στην οποία υπάρχουν τόσα πολλά ερεθίσματα, τόσες πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο, τόσα πολλά μαθήματα, τόσες πολλές σπουδέ, τόσα πολλά βιβλία, υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία τα οποία μπορεί να τους προβληματίσουν. Ζει σε μια εποχή που μπορεί να ψάξει και από το διαδίκτυο έστω. Σα λέω, στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχουν πάνω από 4.500 βίντεο, λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια εντατικά το κανάλι μου στο YouTube, και πάρα πολλοί άνθρωποι πολύ συχνά γράφουν και στα σχόλια κάτω από τα βίντεο, μου γράφουν και σε προσωπικά μηνύματα ότι δεν έχω τα χρήματα να κάνω ψυχοθεραπεία, δεν έχω τα χρήματα να σπουδάσω κάτι σχετικό με την ψυχολογία, αλλά παρακολουθώντας τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο έχω καταλάβει πολλά πράγματα για τον εαυτό μου και προσπαθώ να εξελίσσομαι, να ψυχοεκπαιδεύομαι. Και ακούγοντας τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο βρήκα την ανάλογη κινητοποίηση για να αναζητήσω ο ίδιος να κάνω ψυχοθεραπεία και να αλλάξω τον εαυτό μου. Η γυναίκα που έγραψε το τελευταίο σχόλιο που διαβάσαμε κάτω από το βίντεο είπε έτσι πολύ χαρακτηριστικά ότι και εγώ ίδια έκανα ζημιά στα παιδιά μου γιατί άργησα να ξυπνήσω. Η γυναίκα εκείνη όμω όταν ξύπνησε επανόρθωσε. Ζήτησε ταπεινά συγγνώμη από τα παιδιά της και προσπάθησε να αλλάξει τη σχέση της με τα παιδιά της και τη σχέση της με τον εαυτό της. Αφυπνίστηκε. Ο κακοποιητικός πρώην της κοπέλας, με την κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά και ο κάθε κακοποιητικό πρώην δικό μου και δικό σα, και η κάθε κακοποιητική πρώην δικιά μου και δικιά σα. Όλοι αυτοί οι ναρκιστέ που πέρασαν από τη ζωή μα και την άλλωσαν, ούτε μετάνιωσαν, ούτε συγκινήθηκαν, ούτε ένιωσαν πω έβλαψαν κανένα. Αντιθέτω, νιώθουν και μονίμω αδικημένοι και μονίμω προδομένοι και αναζητούν να α, α, δικαιωθούν και όχι να μετανοήσουν, να μεταμελήσουν, να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν, να ζητήσουν αυθεντικά συγγνώμη και να βελτιώσουν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι δεξιός πειρασμός να λυπόμαστε τους βασανιστές μας γιατί είχαμε μια κακοποιητική παιδική ηλικία. Η πλειονότητα των ανθρώπων είχαμε μια κακοποιητική παιδική ηλικία και δεν επιλέξαμε όλοι να γίνουμε ναρκισιστές. Οι τεμπέληδες ψυχικά, οι τεμπέληδες πνευματικά, οι καλοπερασάκηδες, οι εγωκεντρικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που τα θέλουν όλα δικά τους. Οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας επέλεξαν τον εύκολο δρόμο της κακίας και επέλεξαν αντί να θεραπεύσουν τα τραύματα τους με πνευματικό αγώνα, ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία κάτι που κοστίζει και ενεργειακά και οικονομικά και πρακτικά και συναισθηματικά, επέλεξαν τον εύκολο δρόμο ώστε να κάνουν εμετό πάνω στου άλλου τα δικά του εσωτερικά τοξικά απόβλητα. Λοιπόν, μαθαίνουμε για τη συναισθηματική αιμομιξία, μαθαίνουμε για τη γονεοποίηση, ούτως ώστε να καταλάβουμε τι συνέβη και με εμάς, και να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσουμε. Μαθαίνουμε επίση για τη συναισθηματική ομομηξία και τη γονεοποίηση, ούτω ώστε να μην την κάνουμε εμεί τα δικά μα παιδιά. Δεν μαθαίνουμε για το τραύμα, για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, για τη συναισθηματική ομομηξία, για να καταλάβουμε και να δείξουμε κατανόηση στο κάθε ναρκισάκι τη κακιά ώρα που μα έχει ρουφήσει το αίμα σαν άλλο ενεργειακό βαμπύρ και μα έχει φέρει στο αμήν. Προσοχή! Γιατί ένα πολύ βασικό στοιχείο της συνεξάρτησης Πηγαίνετε στην πρώτη σεζόν του podcast, υπάρχει επεισόδιο για τη συνεξάρτηση, αν δεν κάνω λάθος είναι το έκτο επεισόδιο. Ένα βασικό στοιχείο της συνεξάρτησης είναι να νομίζουμε και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε το κάθε παλιό παιδό που μας κακοποιεί από τα τραύματά του. Όχι μάνα μου, δεν θέλει να θεραπευτούν τα τραύματά του, δεν θέλει να ξεπεράσει τα προβλήματά του, δεν θέλει να κοπιάσει, θέλει να τα βγάζει όλα πάνω σου. Γι' αυτό κόψε το, χώρισε μια και καλή και μέσα σου και έξω σου, κράτησε το no contact, τη μηδενική επαφή και φρόντισε να θεραπεύσεις τα δικά σου τραύματα και τη δική σου ψυχή. Ο καθένας από μας μπορεί μόνο να θεραπεύσει τον εαυτό του. Σας φιλώ και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Ε, γνωρίζω ότι είναι το τελευταίο podcast πριν από τα Χριστούγεννα. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν αρκετά εορταστικά podcast, οπότε προτίμησα να συνεχίσουμε με τη συνήθιμας θεματολογία. Σας φιλώ, χαίρετε.